αλλά και στις εξελίξεις που έχουμε γύρω από την ιστορία της διαπραγμάτευσης. Από αφορμή τα όσα είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και 2-3 μέρες νωρίτερα, ο κ. Τσακαλώτος, τελικά η εκτίμηση που κάνει η κυβέρνηση είναι ότι δεν μας συνέφερε το περιβάλλον της δημιουργικής ασάφειας, καθώς αυτό το περιβάλλον μας οδήγησε στο να μην συγκεκριμενοποιήσουμε και δεσμεύσουμε και τους εταίρους και τη συμφωνία για το οικονομικό κομμάτι, για τα χρήματα δηλαδή. Διότι συμφωνήσαμε και χρήματα δεν πήραμε. Και άκουσα τον Πρωθυπουργό χτες να λέει ότι αυτό ήταν λάθος. Αυτό το λάθος βέβαια μας οδηγεί στο να είμαστε τώρα πιεσμένοι. Αλλά τελικά λέω, μήπως χάσαμε και ένα διάστημα, και είναι και εκεί μια ευθύνη του οικονομικού επιτελείου, το ότι χάσαμε ένα διάστημα 2 μηνών στο δημιουργική ασάφεια και λεφτά για να καταλήξουμε να γίνουμε συγκεκριμένοι το τελευταίο διάστημα, και το ότι γινόμαστε συγκεκριμένοι μας οδηγεί σε συμφωνία. Θα σας απαντήσω. Ναι. Δεν θεωρούμε ότι είναι λάθος η δημιουργική ασάφεια, σε εισαγωγικά δημιουργική ασάφεια, η οποία προέκυψε μετά την 20η Φλεβάρη. Και μπορώ να σας πω και ένα επιχείρημα γι' αυτό. Παρακαλώ. Το γεγονός ότι μπορέσαμε και περάσαμε 2 νομοσχέδια και έγιναν νόμοι του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο αυτής της δημιουργικής ασάφειας, μιλάω και για το νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ναι, που βλέπουμε ότι και οι αιτήσεις πηγαίνουν εξαιρετικά καλά, έχουν ξεπεράσει τις 60.000 νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε ακραία φτώχεια, τα οποία μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα, και φυσικά όμως και ο νόμος που αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, και μπορεί να βλέπουμε από τη μία αυτές τις ουρές που δείχνατε κι εσείς πριν στον ΟΑΕ, οι οποίες όντως είναι δυσάρεστες και καταλαβαίνουμε την ταλαιπωρία των πολιτών. Από την άλλη όμως είναι ένα μέτρο και είναι μια ρύθμιση η οποία έχει δώσει μια πραγματική ανάσα σε επιχειρήσεις αλλά και σε φυσικά πρόσωπα, για να μπορέσουν να ξαναμπούν στην οικονομική και την παραγωγική διαδικασία. Είναι 2 νόμοι οι οποίοι έγιναν νόμοι του ελληνικού κράτους, επειδή ακριβώς μπορέσαμε και κλείσαμε μια συμφωνία η οποία είχε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να πούμε, πάνω κάτω της δημιουργικής ασάφειας, και μέσα από αυτό κερδίσαμε αυτές τις νομοθετικές πράξεις. Από την άλλη, προφανώς όταν μιλάμε για χρήματα, όταν μιλάμε δηλαδή για την αποδέσμευση μιας χρηματοδοτικής υποχρέωσης στην ουσία των πιστωτών προς την Ελλάδα, αυτό στην ουσία θέλει 2. Έτσι, δεν αρκεί να το θέλει η ελληνική κυβέρνηση, ναι, δεν αρκεί να το διαπραγματεύεται. Το συμφωνείς επομένως. Χρειάζεται να υπάρχει και η βούληση από την πλευρά των εταίρων και των πιστωτών να αποδεσμεύσουν αυτά τα ποσά. Επομένως, όταν. Τώρα, επειδή είπατε, κύριε Σαγκελαρίδη, κατανοητό. Θα θέλαμε προφανώς να συνοδεύεται από μια τέτοια χρηματοδοτική απελευθέρωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί, είπατε πριν, να συμφωνήσουμε. Και το είπε όλοι. Και ο Πρωθυπουργός χθες, ότι, και εκτίμησε μάλλον, ότι θα έχουμε συμφωνία αυτή την εβδομάδα, το αργότερο την άλλη. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ζητήσει έκτακτο Eurogroup, ή θα γίνει, θα χρειαστεί να γίνει, το έχετε ζητήσει ήδη, έχει γίνει δεκτό? Πώς θα γίνει η διαδικασία? Νομίζω ότι θα κινητοποιηθούν όλες οι διαδικασίες, οι απαραίτητες, οι θεσμικές, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν αυτό το πρωτόκολλο, θα μπορούσαμε να πούμε, κινήσεων, το οποίο πρέπει να γίνει για να επικυρώσει στην ουσία μία συμφωνία η οποία θα έλθει, έτσι ώστε να γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα και για την έγκριση αυτών των μεταρρυθμίσεων από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο να συνοδεύεται προφανώς αυτό το και πακέτο, από μια ενίσχυση της ρευστότητας. Από ό,τι καταλαβαίνω, η κυβέρνηση ετοιμάζει μια νομοθετική παρέμβαση, ίσως και τις επόμενες μέρες δηλαδή, στην οποία θα περιλαμβάνεται αυτό το πακέτο των μεταρρυθμίσεων, των αλλαγών, 7 τον αριθμό από ό,τι βλέπαμε κιόλας, για το αμέσως προσεχές διάστημα. Σε αυτές εδώ τις μεταρρυθμίσεις, τις προτάσεις, θα περιλαμβάνεται συμφωνία που να αφορά σε ζητήματα όπως ο έμφυα, ο ΦΠΑ, ο βασικός μισθός, τα εργασιακά και οι επικουρικές? Όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία προφανώς τα μελετάει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό το οποίο ήταν σαφής και ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του, είναι ότι σε αυτή τη φάση πηγαίνουμε στην ουσία σε μία minimum συμφωνία για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε και τα ζητήματα της ρευστότητας, και πολλά από αυτά τα ζητήματα τα οποία θέσατε θα είναι ζητήματα τα οποία θα αφορούν τη συμφωνία η οποία θα κλείσει από τον Ιούνιο και μετά. Επειδή όμως είπατε αρκετά, αναφέρατε αρκετά ζητήματα, είπατε... ΦΠΑ. Αναφερθήκατε για παράδειγμα
Αναφερθήκατε από τη μία στο φορολογικό, στα εργασιακά και στο ασφαλιστικό. Mm-hmm. Από τη δική μας την πλευρά, αυτό που έχουμε πει είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, στο ζήτημα των εργασιακών, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να συζητήσει και δεν μπορεί να μπει σε μία συζήτηση και κουβέντα που να αφορά απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση. Ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή κρίνεται, και όχι αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ειδικά σε αυτή τη φάση της ελληνικής οικονομίας όπου η ανεργία είναι στα ύψη στα οποία βρίσκεται, δεν θα βοηθούσε σε καμία περίπτωση την προώθηση της απασχόλησης. Πάντως, δεύτερον, το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων. Εντάξει, το ζήτημα αυτά πάνε των για μετά, το έχουμε καταλάβει. Ο κύριος Κουρλέτης, ο Υπουργός Εργασίας, έχει παρουσιάσει όσο όφιλε να κάνει και όσο οφείλει να κάνει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Θα περάσει τώρα αυτό. Ως διαβούλευση. Θα σταλεί και στον ILO, το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, για να πάρουμε και μία. Μπαίνετε, θα μπει στο αρχείο για λίγο αυτό. Θα αργήσει να ψηφιστεί αυτό. Σχέση. Δεν υπάρχει έννοια του αρχείου. Αυτά είναι τα ζητήματα. Θα πάει αργότερα αυτό. Λέω. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, πολλές φορές ακούμε μια κριτική και ασχολούμαστε μόνο με το δημόσιο τομέα, μας λένε πολλές φορές διάφορες κριτικές. Και καλά σας λένε, γιατί έτσι αυτό των εργασιακών σχέσεων, το ζήτημα αυτό των εργασιακών σχέσεων, επειδή μας τρόμαξε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εργασίας, δείχνει ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη έγνοια για το τι συμβαίνει στην εργασιακή ζούγκλα του ιδιωτικού τομέα. Ότι όλοι οι Έλληνες τρόμαξαν με αυτό που είπε για τον έμφυα Πρωθυπουργό. Σας θυμίζω, κύριε Σακελαρίδη, ότι 2-3 πράγματα λέγαμε και πριν στα σχόλιά μας με τον Βασίλη, με τα οποία εξελέγει, με τις σημαίες που εξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ήταν το χρέος, η αναδιάρθρωση του χρέους και η αποπληρωμή του υπολείπου με ρήτρα ανάπτυξης και ο έμφυα. Εάν αυτά τα δύο τα απεμπολείτε, και μας είπε χθες ο Πρωθυπουργός το έμφυα και το αφορολόγητο πιθανόν να πάει για το 16, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Το χρέος, εντάξει, το έχουμε ξεχάσει. Αφήστε το για τη μεγάλη κουβέντα που θα δούμε τι θα γίνει, αλλά προς το παρόν δεν είναι στο τραπέζι. Επομένως, οι σημαίες έχουν υποσταλεί, θα πω εγώ. Ωραία. Και εγώ θα σας απαντήσω. Και θα σας πω ότι και για αυτά τα δύο ζητήματα, τα κομβικά τα οποία θέσατε, δεν μπορούν να υποσταλούν αυτές οι σημαίες, γιατί αυτές οι σημαίες αποτελούν συστατικά χαρακτηριστικά αυτής της κυβέρνησης. Και δεν είναι συστατικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν απλά με την ταυτότητα με την οποία έχει οικοδομήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και αυτή η κυβέρνηση. Έχουν να κάνουν με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ένφια. Ο ένφια είναι ο πιο άδικος φόρος ο οποίος έχει επιβληθεί ποτέ. Για πολλούς λόγους. Μην τους αναλύσουμε, τους έχουμε ξαναπεί. Τα ξέρετε. Αυτό τώρα είναι και αυτοί που τον επέβαλαν. Τα ξέρουν όλοι, τέλος πάντων. Αυτοί. Ναι. Τι λέμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ότι για να μπορέσεις να αλλάξεις έναν φόρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένας φόρος ο οποίος φέρνει μεγάλα έσοδα, πρέπει να τον αντικαταστήσεις με έναν άλλον φόρο. Και αυτό σημαίνει έναν φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ακριβώς, και δεν είναι επειδή μας το θέτει κανένας με το μαχαίρι στο λαιμό, όταν λέμε σε επίπεδο ισοδυνάμων, αυτό έχει να κάνει και με μια δημοσιονομική σταθερότητα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που κάνει αυτή τη στιγμή στο ρεαλισμό επομένως. Είναι, αυτό λέμε τόση ώρα. Είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, είναι με τρόπο ρεαλιστικό, αλλά και με τρόπο δίκαιο, να προετοιμάζει ένα φορολογικό νομοσχέδιο που να αφορά την ακίνητη περιουσία, το οποίο να μπορεί να αντικαταστήσει με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποτελεσματικό τον ένφια. Εμείς, ναι, θέλουμε μέσα στο 15, ωραία, ξεκάθαρα. Ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε είναι ότι μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής κοινωνίας, ωραία, και του πρωτογενούς πλεονάσματος, θα αντικατασταθεί ο ένφια το συντομότερο δυνατόν. Εμείς αισιοδοξούμε ότι για αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο έχουμε προτείνει, και να το κρατήσουμε και να το σημειώσουμε, μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της κυβέρνησης από τη μείωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος δεν υπάρχει. Ξέρετε τι θα συζητάγαμε σήμερα εάν το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν όσο είχε συμφωνήσει ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή 3% του ΑΕΠ. Δεν θα συζητάγαμε αυτή τη στιγμή για το αν θα αλλάξουμε τον ένφια, εάν θα έχουμε μια συμφωνία. Θα συζητάγαμε για νέους φόρους, για νέες μειώσεις. Καμία αντίρρηση, αλλά μην την ανοίγουμε την κουβέντα. Για περισσότερες απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Καμία αντίρρηση, έτσι. Μην την ανοίγουμε αυτή την κουβέντα. Διότι και μόνοι σας λέγατε. Γιατί να μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Εδώ είναι. Όχι, αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία της επιτυχίας της ελληνικής κυβέρνησης. Όχι, προσέξτε κύριε Σακελαρίδη, εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Με μια μικρή διαφορά όμως. Ότι και αυτό, όπως ακόμα και ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, όλοι ξέρουμε καλά
ότι στην πραγματικότητα μας οδηγεί στο να μην μπορούμε να ακουμπήσουμε ίχνος της υπάρχουσας οικονομικής πολιτικής έτσι όπως λειτουργεί. Διότι άμα τα ακουμπήσεις, αλλάζει ο συσχετισμός. Και επομένως τα περί λιτότητας είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω τώρα, γιατί είμαστε σε ένα περιβάλλον που όλα παίζουν, έχουν τη δικιά του σημασία και στη διαπραγμάτευση. Είναι 28 του μηνός. Διαβάζω σήμερα δημοσιεύματα ότι από την κυβέρνηση λείπουν 400 εκατομμύρια για τις ανάγκες της χώρας. Ισχύει ή όχι? Ένα. Η κυβέρνηση έχει τα χρήματα για μισθούς και συντάξεις? Και θέλω να προσθέσω ότι αναφέρεστε πολύ συχνά στους μισθούς και τις συντάξεις. Ενώ αυτό είναι, αφορά ένα τμήμα της κοινωνίας. Ένα άλλο τμήμα της κοινωνίας έχει λαμβάνει και αυτό. Που είναι τα επιδόματα, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι οι πληρωμές που στους ανθρώπους στο δημόσιο έχει παρεδώσει, ξέρω εγώ, επιχειρήσεις κτλ. Που και αυτοί πληρώνονται για να πληρώνουν. Λέω, σε αυτό είναι διασφαλισμένα τα ποσά? Είναι διασφαλισμένα ή όντως λείπουν κάποια χρήματα, 400 ξέρω εγώ που γράφουν σήμερα εφημερίδες, άλλα ποσά τα οποία αναζητείται την τελευταία στιγμή? Και πώς μπορεί κανείς μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον να μιλήσει για ευρύτερη οικονομική πολιτική όταν, ας πούμε, ο Ιούλιος μας περιμένει με 7 δισεκατομμύρια μπροστά? Λοιπόν, σας απαντάω ευθέως. Μισθοί και συντάξεις. Σήμερα, αύριο πληρώνονται. Δεν έχει νόημα να σας πω εγώ ότι υπάρχουν θέματα για να πληρωθούν. Θα το δει ο κόσμος στους τραπεζικούς του λογαριασμού όπου πληρώνεται. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για καταβολή μισθών και συντάξεων. Τελείωσε αυτό. Δεύτερον, υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα ρευστότητας. Δεν το έχουμε κρύψει από την πρώτη στιγμή, το είπαμε. Μάλιστα. Είπε κάτι χθες ο κύριος Τσίπρας, το είχε πει και ο κύριος Δραγασάκης, νομίζω, στην Κυριακάτικη Αυγή σε μια συνέντευξή του. Όταν αναλάβαμε, όταν ορκίστηκε η κυβέρνηση και όταν ο Υπουργός Οικονομικών πήγε στο Υπουργείο του πρώτη μέρα, στις 27-28 του Γενάρη, αυτό το χρονοδιάγραμμα που είδαμε από, από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι ότι τα ταμιακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου περνάνε στο κόκκινο, σε ταμιακό έλλειμμα δηλαδή, γύρω στις 20-23, αν δεν κάνω λάθος, του Φλεβάρη. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι πρόβλημα ρευστότητας υπήρχε ήδη από τις πολύ αρχές της ελληνικής κυβέρνησης και δεν το δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο μας κληροδοτήθηκε. Το χειροτέρεψε. Από τότε μέχρι σήμερα, να σας απαντήσω, από τότε μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να είμαστε συνεπείς σε όλες τις υποχρεώσεις μας. Και σε μισθούς και σε συντάξεις και στις πολύ μεγάλες δυσβάστακτες υποχρεώσεις που έχουμε. Αφού έχετε γυρίσει τις πάντες ανάποδα, κύριε Σακελαρίδη, πήρατε λεφτά από περιφέρειες, για να πληρώσουμε, από δήμους, πανεπιστήμια, για να πληρώσουμε τι άλλο, δεν έχει μείνει τίποτα πια. Τα χρέη τα οποία έχουμε προς τους πιστωτές. Τώρα, επειδή μου θέτετε και αυτό το ζήτημα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας απαντάω σε όλα. Λοιπόν, αυτό συζητάμε. Αυτή η πρακτική, όταν μιλάμε για δανεισμό από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, είναι μια πρακτική η οποία γινόταν και στο παρελθόν. Εγώ δεν θυμάμαι τόσο μεγάλο ντόρο να γίνεται. Δεν φαντάζομαι να θέλετε να είστε ίδιοι απαντήσω. Και σε αυτό θα σας απαντήσω. Δεν θυμάμαι όταν ο κύριος Σταϊκούρας έφερνε τροπολογία στη Βουλή το Φλεβάρι του 2014 να ξεσηκώνεται τόσος μεγάλος κουρνιαχτός για το γεγονός ότι μπορεί το ελληνικό δημόσιο να δανείζεται μέσω ρέπος και μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού από τους φορείς του δημοσίου. Και με συγχωρείτε, δεν θέλω να πάω και πιο παλιά. Δεν θέλω να μιλήσω για το PSI και ποιες ήταν οι συνέπειες του PSI, γιατί βλέπω διάφορα κροκοδίλια δάκρυα από αυτούς οι οποίοι εφάρμοσαν στην ουσία το κούρεμα των αποθεματικών, των ασφαλιστικών ταμείων, των πανεπιστημίων, των επιμελητηρίων, των νοσοκομείων, και σήμερα έρχονται και μας κουνάνε το δάχτυλο. Εμείς αντί για αυτό, αντί για να κάνουμε το οποιοδήποτε κούρεμα, στην ουσία, όχι, δεν το κάνω αυτό, σας λέω, όχι, δεν μπαίνω σε λογική συμψηφισμού. Αυτό που κάνω είναι να σας λέω ότι με την πρακτική της η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν θέτει σε κίνδυνο χρήματα του δημοσίου, αντιθέτως και τα προστατεύει και τα τοκίζει. Δηλαδή, αν χρειαστεί, μπορεί να ξαναφέρει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε τη ρευστότητα κάτω από έκτακτες συνθήκες. Μπορεί να ξαναγίνει επομένως. Ξέρετε ποιες είναι αυτές οι έκτακτες συνθήκες? Γιατί έχει. Να σας απαντήσω και σε αυτό. Ξέρετε ποιες είναι αυτές οι έκτακτες συνθήκες? Και έχει σημασία να το τονίζουμε. Ότι η Ελλάδα δεν έχει πάρει χρήματα από τον Αύγουστο του 2014 και παρόλα αυτά ξεπληρώνει με το αίμα της, ξεπληρώνει με τα έσοδα, ξεπληρώνει από τον ίδιο τον προϋπολογισμό της
χρέη και τόκους, χρεολύσια και τόκους πολλών δισεκατομμυρίων. Γιατί το 2015 δεν είναι μια χρονιά σαν όλες τις άλλες. Πρέπει να το ξέρει και αυτό. Επομένως, δεν απαντήσατε στο χρονοδιάγραμμα λήξης. Εάν δεν πάμε μια σε συμφωνία, να σας πω, από πού θα τα βρείτε τα λεφτά, και θα σας απαντήσω. Σας είπε ο κύριος Μπιρτζής, θέλουμε 7 μέχρι τον Ιούλιο. 2 το Μάιο. Κύριε Οικονόμου, πού θα τα βρούμε. Κύριε Οικονόμου, το 2015 θα συνεχίσω αυτό που έλεγα για να το ολοκληρώσω και θα σας απαντήσω και σε αυτό. Δεν έχουμε χρόνο, γι' αυτό πιέζουμε. Δεν είναι μια. Ελάτε. Ναι, δεν πειράζει. Μια χαρά είμαστε. Ελάτε, θα τον βρούμε το χρόνο. Λοιπόν, για ελάτε. Με λίγη δημιουργική ασάφεια και με λίγο. Και στην τηλεόραση. Θα τον βρούμε και το χρόνο. Για ελάτε. Και στην τηλεόραση. Ελάτε. Λοιπόν, κύριε, το 2015 δεν είναι μια κανονική χρονιά. Όποιος δει το χρονοδιάγραμμα λήξης του ελληνικού χρέους σε βάθος χρόνου μέχρι το 2050, θα δει ότι το 2015 κάνει μια κορυφή. Ότι είναι μια από τις πιο δύσκολες χρονιές από άποψη χρηματοδοτικών υποχρεώσεων της χώρας. Καλά. Σε αυτή τη χρονιά κλήθηκε αυτή η κυβέρνηση να λάβει τις τύχες της χώρας. Ωραία. Μέχρι στιγμής βλέπετε ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και τα καταφέρνουμε πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο. Και με τη συμφωνία, λοιπόν, και με τη συμφωνία την οποία επιδιώκουμε να κλείσουμε και θα κλείσουμε πολύ σύντομα, θα μπορέσει ο κόσμος να πάρει μια μεγάλη ανάσα. Μισό λεπτό. Για αυτό είπατε κάτι πολύ σημαντικό και πολύ κρίσιμο. Διότι η διάμεση συμφωνία την οποία θα κλείσετε τώρα, από ό,τι φαίνεται. Έχω την εντύπωση ότι την έχετε κλείσει ήδη, αλλά τέλος πάντων. Η ενδιάμεση συμφωνία λοιπόν την οποία θα κλείσετε τώρα θα καλύψει χρηματοδοτικά ελλείμματα που έχουμε όλο αυτό το διάστημα από το Γενάρη και μετά, ουσιαστικά από το Φλεβάρι που είπατε και εσείς όντως που μπαίναμε στο κόκκινο και τα οποία θα αγκαστεί να γυρίσετε τα λεφτά πίσω στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστήμια κτλ. Να πληρώσετε πιθανόν του ιδιωτικού τομέα ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται με το δημόσιο κτλ. Εδώ όμως έχουμε μπροστά μας και η κυβέρνηση έχει πει κάτι πολύ συγκεκριμένο από αυτού. Έχουμε μπροστά μας και το υπόλοιπο 15. Η ερώτηση είναι αν θα συνεχίσει η χώρα και η κυβέρνηση στην πολιτική τις πληρωμές των υποχρεώσεων μας ως χώρα χωρίς πρόσθετα χρήματα ή αν στη συμφωνία τη μεγάλη που πάτε να κλείσετε τον Ιούνιο θα περιλαμβάνεται και χρηματοδότηση. Και σας απαντάω. Νομίζω αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες. Στην ουσία θα τον επαναλάβω. Δεν πειράζει. Και έχει να κάνει και με κάτι που είπατε και πριν. Σας είπα για τη μία σημεία που δεν έχει υποσταλεί, η οποία είναι το ένφια. Απ' την άλλη είναι το ζήτημα του χρέους. Αυτό είναι αυτό με ρωτάτε στην ουσία. Τι θα γίνει στην ουσία με το χρέος. Και θα ζητήσουμε λεφτά. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι για να υπάρξει μια βιώσιμη συμφωνία, η οποία είναι αυτή η συμφωνία η μεγάλη που λέμε, που θα μας πηγαίνει σε βάθος τριετίας, η μεσοπρόθεσμη συμφωνία, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη εάν δεν τεθούν τα ζητήματα της βιωσιμότητας του χρέους. Μάλιστα. Γιατί ένα πράγμα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και μας έλεγαν ότι αν πείτε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, τότε θα γίνει ο κακός ο χαμός. Θα γίνει ο κακός ο χαμός. Είναι ότι έχει βάλει το ζήτημα αυτό της βιωσιμότητας. Αυτή λοιπόν η βιωσιμότητα του χρέους είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία καλείται να λύσει αυτή η κυβέρνηση και θα το κάνει τον Ιούνιο. Καθαρές κουβέντες. Εμείς βάζουμε αυτά τα ζητήματα. Την καταλαβαίνω την κουβέντα για το χρέος, απολύτως. Θα ανοίξει, υποτίθεται τότε. Ακούω τους εταίρους, και εκεί γίνεται η πραγματική διαπραγμάτευση. Ακούω τους εταίρους να λένε η Ελλάδα πρέπει να κλείσει μια συμφωνία τον Ιούνιο που περιλαμβάνει χρηματοδότηση 30, 40, μερικοί είπαν και 50 δισεκατομμυρίων. Οι ανάγκες της χώρας, εάν θέλει να καλύπτει όχι μόνο τις υποχρεώσεις της, όποιες και αν είναι αυτές και όπως και αν διαμορφωθούν με το 1,5 πρωτογενές πλεώνασμα και πάει λέγοντας, αλλά και με βάση το τι θέλουμε να κάνουμε σαν χώρα. Άμα είναι μεροδούλη, μεροφάει που έλεγε ο κύριος Δαργασάκης, δεν γίνεται. Λοιπόν, άρα λοιπόν, οι ανάγκες της χώρας είναι τεράστιες σε χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση, το επαναλαμβάνω, στην κουβέντα που θα κάνει για τη μεγάλη συμφωνία, συζητά και χρηματοδότηση ελληνικής οικονομίας, ναι ή όχι. Άρα μνημόνιο εννοείς. Πες το λοιπόν με το όνομά του να τελειώνουμε. Προσπαθώ να. Ελάτε κύριε Σαγκελάκη, να με άλλη ορολογία. Να τα πούμε σύντομα, γιατί τώρα μας πιέζει ο χρόνος αφόρητα. Αυτές οι ευθείες ερωτήσεις. Ναι, λοιπόν. Ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να περάσει, να υπογράψει κάποιο μνημόνιο. Τελεία και παύλα. Τα ζητήματα τα σοβαρά, τα χρηματοδοτικά και όχι μόνο τα χρηματοδοτικά, τα αναπτυξιακά,
τα διαρθρωτικά που αφορούν την ελληνική οικονομία και κοινωνία θα μπουν όλα σε συζήτηση. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο θα λυθούν τα χρηματοδοτικά ζητήματα έχει να κάνει και με τον τρόπο της διαχείρισης του χρέους. Τελεία, κύριε Σακελαρίδη. Με τον οποίο θα αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Πολύ σύντομο ερώτημα με ένα ναι ή ένα όχι. Δεν υπάρχει προοπτική για μνημόνιο. Λοιπόν, δύο ερωτήματα πολύ σύντομα να τα απαντήσετε αμέσως. Πρώτο ερώτημα, αν σκέφτεστε, επειδή ταλαιπωρείτε πάρα πολλοί κόσμοι, να δώσετε παράταση για τις 100 δόσεις. Ένα είναι αυτό. Και δύο, το λέω και το δεύτερο, να απαντήσετε με ένα ναι ή ένα όχι σε αυτό. Εάν ο Πρωθυπουργός σκοπεύει σήμερα να πάει στο Τρισάγιο στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τώρα το πρωί στις 11. Πείτε και στα δύο τι απαντάτε. Λοιπόν, για το πρώτο αρμόδια να απαντήσει είναι η κυρία Βαλαβάνη, δεν θέλω να την προκαταβάλω. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Δεύτερον. Και μέχρι πριν από λίγο δεν είχα κάποια ενημέρωση ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Τρισάγιο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Για χαρά.